Το Υγεία πάνω απ' όλα θα συζητήσουμε τώρα για μεταμόσχευση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Κίτρα Ρούσου, παιδίατρο αιματολόγο, συνεργάτη Ογκολογικής Κλινικής Παίδων και Εφήβων, στο Παίδων Μητέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κυρία Κίτρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι η μεταμόσχευση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων και για τους τηλεθεατές μας. Ναι, βεβαίως. Η μεταμόσχευση αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων σήμερα είναι μια καθιερωμένη θεραπευτική διαδικασία. Έχουμε μεγάλη εμπειρία, δεκαετιών, και χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση πολλών αιματολογικών, τόσο νεοπλασματικών όσο και γενετικών νοσημάτων. Νοσήματα που πολλές φορές είναι θανατηφόρα. Και ευτυχώς η μεταμόσχευση δίνει την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν τελείως καλά. Και πολύ περισσότερο στα παιδιά. Για ποιες περιπτώσεις μιλάμε, έτσι ενδυτικά? Ναι. Μιλάμε για τις λευχαιμίες. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι λευχαιμίες, τα λεμφώματα, είναι αιματολογικά νοσήματα που αντιμετωπίζονται επιτυχώς και κυρίως στα παιδιά με χημειοθεραπεία. Και μάλιστα η οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά σήμερα θεραπεύεται στο 85%. Είναι ένα επίτευγμα της παιδιατρικής ογκολογίας αυτό. Όμως μορφές που υποτροπιάζουν είναι ανθεκτικές, είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Σε αυτές τις μορφές των λευχαιμιών ή των λεμφωμάτων συστήνεται η μεταμόσχευση. Ούτως ώστε, όσον αφορά τα παιδιά σήμερα, 3 στα 4 παιδιά να γίνονται καλά. Με στόχο στο μέλλον να κάνουμε 4 στα 4 μπράβο, παιδιά καλά. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ, πολύ θετικά αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι έχουμε τη μεταμόσχευση, την αλλογενία, όπου παίρνουμε αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα από ένα υγιές άτομο, το οποίο είναι συμβατό όμως με το λύπτη τον ασθενή μας. Και χορηγούμε τα κύτταρα αυτά, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά, τα οποία έχουν την ιδιότητα να εγκαθίστανται μέσα στην μυλική κοιλότητα και να πολλαπλασιάζονται, να διαφοροποιούνται και να οριμάζουν και να δίνουν μία νέα υγιή αιμοποίηση. Μάλιστα. Και υπάρχει και η άλλη μορφή, η αυτόλογη, η οποία μάλλον είναι μία τελείως διαφορετική διαδικασία, με την έννοια και το σκεπτικό είναι τελείως διαφορετικό. Σε άτομα που έχουν και σε παιδιά που έχουν χημειοευαίσθητους όγκους, σημαίνει ότι δίδοντας χημειοθεραπεία ή αυξάνοντας τη δόση, δίδοντας μια μεγάλη θεραπεία, μεγαθεραπεία, αντιμετωπίζεις την ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων και στη συνέχεια, μετά τη μεγαθεραπεία, χορηγείς στον ασθενή σου μια δόση τέτοιων κυττάρων, αρχαίγωνων αιμοποιητικών, τα οποία όμως τα έχεις φυλάξει πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Τα έχεις πάρει από τον ίδιο τον ασθενή, γιατί η χημειοθεραπεία καταστρέφει, εκτός του όγκου, τον όγκο τον οποίο εμείς επιθυμούμε να καταστρέψουμε, καταστρέφει και φυσιολογικούς ιστούς και ταχαίως αναπτυσσόμενους ιστούς, όπως είναι το αιμοποιητικό σύστημα. Οπότε, εάν δεν του δώσουμε λοιπόν τα κύτταρα τα δικά του που τα έχουμε φυλάξει πριν, θα τον χάσουμε τον ασθενή μας. Έτσι λοιπόν τον διασώζουμε και διασώζουμε την αιμοποίησή του χορηγώντας τα αυτόλογα αιμοποιητικά του κύτταρα. Να πούμε στους τηλεθεατές μας πού βρίσκονται τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα. Από πού τα παίρνετε? Πηγές των αιμοποιητικών μοσχευμάτων. Υπάρχουν 3 πηγές αιμοποιητικών μοσχευμάτων. Είναι ο μυελός των οστών, που μέχρι σήμερα αποτελεί το κυρίως αιμοποιητικό μόσχευμα. Είναι το εργοστάσιο της παραγωγής του αίματός μας και περιέχει άφθονα τέτοια αιμοποιητικά, αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα. Υπάρχει όμως το ομφαλικό αίμα, το αίμα δηλαδή που υπάρχει στον πλακούντα και στον ομφάλιο λόρο, το οποίο μπορούμε να το συλλέξουμε αμέσως μετά τον τοκετό και περιέχει έναν ικανό τέτοιο αριθμό κυττάρων που μπορεί να αναγεννήσει μια νέα αιμοποίηση όπως και ο μυελός. Και υπάρχει και το περιφερικό μας αίμα, που είναι ένα αιματικό μόσχευμα που περιέχει πολύ λιγότερα τέτοια αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να τον κινητοποιήσουμε και να βγάλουμε τέτοια κύτταρα, πάρα πολλά στην περιφέρεια, και να τα συλλέξουμε με μηχάνημα κυτταραφαίρεσης. Και σήμερα αυτά τα αιμοποιητικά μοσχεύματα, τα αιματικά, έχουν στις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αντικαταστήσει τελείως τα μυελικά μοσχεύματα. Μάλιστα. Γιατί μπορούμε να συλλέξουμε πάρα πολλά τέτοια κύτταρα. Ποιος μπορεί να γίνει δότης?
Δότης μπορεί να γίνει κάθε ένας που είναι από 18 μέχρι 45 ετών. Λέμε 45 ετών και ένας 55 μπορεί να δώσει. Αλλά να έχουμε μία δυνητικά επαρκή δεξαμενή. Mm. Δηλαδή μην πάρουμε έναν 60 να γίνει δότης που δεν έχει ένα προσδόκιμο μεγάλο μετά. Να είναι υγιής, όπως είναι οι αιμοδότες. Να διαθέσει λίγο από το χρόνο του. Ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό. Να δώσει λίγο σάλιο, ναι, ούτως ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητά, ναι, του, να φυλαχτεί η συμβατότητα μέσα στις δεξαμενές των, ναι, δοτών και άπαξ και βρεθεί κάποιος συμβατός, ασθενής, να μπορέσει να δώσει μόσχευμα, να κάνει ένα δώρο ζωής. Και θα, σωστό, πρέπει αυτός ο δότης, να τονίσω, να είναι συνειδητοποιημένος. Ναι. Γιατί ο ασθενής που ψάχνει για το κομματάκι στο παζλ που θα του χαρίσει τη ζωή, να μην απογοητευτεί και χάσει τη ζωή του όταν ο δότης αρνηθεί, ο συμβατός δότης. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κυρία Κίτρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.